Νόμος του Ιπποκράτους Εκφωνεί ο Γιώργος Πιτροπογιαννάκης Η ιατρική είναι από όλες τις τέχνες η πιο διακεκριμένη όμως η άγνοια και η αμορφωσιά και αυτών που την ασκούν αλλά και εκείνων που έχουν εύκολη και επιπόλαιη την κριτική τους γι' αυτού του είδους τους γιατρούς την έκαναν να έχει μείνει σήμερα πολύ πίσω από όλε τι άλλε τέχνε σε εκτίμηση ο κυριότερος λόγος για όλα αυτά τα λάθη μου φαίνεται πως είναι αυτός. Η ιατρική είναι η μόνη τέχνη για την οποία δεν έχει θεσπιστεί στις πόλεις μας καμία απολύτως τιμωρία, με αποτέλεσμα να μένει ως μόνη τιμωρία το κακό όνομα. Αυτό όμως, έτσι κι αλλιώς, δεν πληγώνει αυτούς στους οποίους έχει πια γίνει ένα με τη ζωή τους. Οι άνθρωποι αυτοί είναι ολόιδιοι με τα βουβά πρόσωπα που μας παρουσιάζουν στις τραγωδίες όπως εκείνοι έχουν την εμφάνιση, τις φορεσιές και τις μάσκες των ηθοποιών. Ηθοποιοί όμως δεν είναι. Το ίδιο και με τους γιατρούς. Οι γιατροί στο όνομα υπάρχουν πολλοί, πραγματικοί όμως γιατροί αφάνταστα λίγοι. Όποιος επιθυμεί να γίνει πράγματι μιας βαθιάς γνώσης της ιατρικής, χρειάζεται απαραίτητο τα εξής. Φυσική κλίση, κατάλληλη διδασκαλία, ευνοϊκό περιβάλλον, εκπαίδευση ήδη από την παιδική ηλικία, εργατικότητα, χρόνο. Το πρώτο λοιπόν που χρειάζεται, πρώτο πριν οτιδήποτε άλλο, είναι η φυσική κλίση. Γιατί αν η φύση αντιστέκεται, τα πάντα είναι μάταια. Ενώ αν η φύση δείχνει το δρόμο για αυτό που είναι το καλύτερο, η διδασκαλία της τέχνης γίνεται τότε πια εύκολη. Η τέχνη κατακτιέται από τον μαθητή που φροντίζει να κάνει χρήση του μυαλού του και έχει αρχίσει την εκπαίδευσή του από παιδί μέσα σε ένα περιβάλλον ευνοϊκό για τη μάθηση. Ακόμη, ο μαθητής πρέπει να συνεισφέρει την εργατικότητά του για μια μεγάλη χρονική περίοδο, ώσπου η μάθηση να γίνει μια δεύτερη φύση και να αποδώσει με τρόπο πετυχημένο πλούσιου καρπού. Τη μάθηση της ιατρικής πρέπει πράγματι να τη βλέπουμε σαν κάτι το απόλυτα όμοιο με τα φυτά που μεγαλώνουν πάνω στη γη. Η φυσική μας κλίση είναι το χωράφι. Τα λόγια των δασκάλων μας είναι οι σπόροι. Η εκπαίδευση ήδη από την παιδική ηλικία είναι το πέσιμο των σπόρων στο οργωμένο χωράφι την κατάλληλη εποχή. Το περιβάλλον μέσα στο οποίο γίνεται η εκπαίδευση είναι η τροφή που παίρνουν τα φυτά από τη γύρω ατμόσφαιρα. Η εργατικότητα του μαθητή είναι η προετοιμασία γενικά του χωραφιού. Ο χρόνος τέλος είναι που δίδει σε όλα αυτά τη δύναμη να μεγαλώσουν και να οριμάσουν τέλεια. Αυτά είναι όσα οφείλεται να συνησφέρετε στην ιατρική τέχνη και όταν θα έχετε αποκτήσει πραγματική γνώση αυτής της τέχνης τότε θα μπορείτε πια να γυρίζετε από πόλη σε πόλη και να λογαριάζεστε γιατροί όχι μόνο στο όνομα αλλά και στην πράξη. Η άγνοια είναι ένα κακός θησαυρό και ένα κακό εφόδιο για αυτούς που την κουβαλούν στον ύπνο και στο ξύπνιο τους μαζί τους αφαιρεί από τον άνθρωπο τα αισθήματα της σιγουριάς και της ευχαρίστησης και είναι η τροφός της διλίας αλλά και της απερισκεψίας. Η δηλία προδίδει έλλειψη ικανότητα. Η απερισκεψία έλλειψη οικείωση με την τέχνη. Η αληθινή γνώση και η απλή γνώμη είναι δύο διαφορετικά μεταξύ τους πράγματα. Το ένα γεννάει την επιστήμη, το άλλο την άγνοια. Τα άγια πράγματα αποκαλύπτονται σε άγιους ανθρώπους. Στους αμύητους αυτό δεν επιτρέπεται, ώσπου να μοιηθούν στα μυστήρια της επιστήμης. Νόμος του Ιπποκράτους Εκφωνητής Γιώργος Πιτροπογιαννάκης